μια σκέψη, μια στιγμή, μια ακρότητα του νου, μια συγκυρία, και ο άνθρωπος ξεπερνά τα όρια του, δυστυχώς. Το πιο επικίνδυνο ζώο, ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά τώρα τελευταία μας άμπτα. Φυσικά σου είπα τις ναρτέψες. Στην αρχή είπε μου εν εντάξει. Μετά είπε μου ότι έμπορη. Ότι εν άρρωστη η μάνα της ήθελε να μείνει μαζί της. Ξέρεις κάτι εσύ, είπες σου τίποτε. Καλά είναι να καταλάβεις ότι λίγο από μακρύ. Άμα της τηλεφωνώ μου απαντά. Κι άμα βρεθούμε όλοι μαζί ελίες κουβέντες της. Σαν να θέλει να συμμετέχει, σαν να αποφεύγει μας. Περίμενε μισό λεπτό. Ναι. Είμαι η Νίκη που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Για το σπίτι. Είπες μου η ώρα 3. Ήρθα λίγο πιο γλυρά. Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα. Να μέσα. Έλα, πρόσεξε την Τζεσιλίο. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά νιώθω ότι κάτι πάει λάθος. Να σου πω, ήρθε εν κόσμο στο σπίτι να μιλήσουμε πιο μετά. Ναι, αύριο νύχτα κανονίστε. Και πείτε και Ισμέλ πώς να έρθει, γίνεται να μας αποφεύγει. Μιλούμε πιο μετά. Sorry. Εγώ συγγνώμη. Απλά ήμουν κοντά στην περιοχή. Τηλεφώνησα σου 2 φορές, ήσουν κρατημένη. Ελπίζω να με σε βγάλω εκτός προγράμματος επειδή ήρθα τώρα. Κανένα πρόβλημα. Μόνικα. Νίκη, χαίρομαι πολύ και που κοντά. Είναι αρκετά μεγαλονά. Φαντάζεσαι πόσα σπίτια είδα και ήταν όπως τις τρύπες. Τούτο είναι μεγάλο, δόξα σου ο Θεός. Έλα να σου δείξω και το υπόλοιπο σπίτι. Κάμε οτιδήποτε θέλεις και τσίνον είναι ο νόμος. Πιστεύεις το? Ναι, γιατί όχι. Περίπου 120 τετραγωνικά. Τούτη είναι η τουαλέτα για τους ξένους, το μπάνιο, εσύ 2 υπνοδωμάτια. Στο ένα έχω τα πράγματα μου, χρησιμοποιώ το σαν αποθήκη. Αν έρθεις να μείνεις δαμέ, τούτη είναι η καμαρή σου. Αρέσκει μου. Ποδάνει κουζίνα και μια μικρή αυλή πίσω. Η πόρτα τζίνι. Εν το δωμάτιο μου. Κι μέσα εν μπαίνεις. Δε το λύω, αποφάσισε και λύεις μου. Πάω να κάνω έναν καφέ, θέλεις? Αν θα κάνεις για σένα, ναι. Μόλις σου είπα ότι να κάνω. Μην προσέξεις τον άλλο άμα σου μιλά. Ποιος εμείνει και δάμε πριν? Κάποιος. Οκ. Πώς σου φαίνεται? Πάρα πολύ ωραίο. Και ανακοινισμένο. Η σπιωτονικό τζιρά μείνεις και σε άλλη πόλη. Έρχεται κάθε 6 μήνες. Μόνο αν σπάσει κάτι, ζουπρά το σάσει.
Κατά τα άλλα, ενήσυχη περιοχή, με τους γείτονες ένα από επαφή και απαγορεύονται τα κατοικίδια. Εν τα θέλεις εσύ δηλαδή? Η σπίτι ο νοικοκυρά. Φάτε με τις χαλάσουν το σπίτι. Και πώς είναι το ενίκιο? Είπα σου. 600 ευρώ. Μόνη μου δεν μπορώ να δύο τόσα. Αν έρθεις να μείνεις δαμέ, θα τα μοιραστούμε. Είσαι άλλο συγκάτοικο πριν? Αφού είπα σου ναι. Και γιατί έφυγε? Γιατί θέλεις να ξέρεις? Sorry που ρωτώ, απλά επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο το σπίτι. Και δύσκολο. Προφανώς όσο είναι τους λόγους της. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, ναι. Και πόσο καιρό μείνεις και μόνη σου? 3 μήνες. Αλλά είπα σου, μεγάλο το ποσό, δεν μπορώ να τα δει όλα μόνη μου. Οκ. Και τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να μιλήσω με την ιδιοκτήτρια, να υπογράψω συμβόλαιο με κάποιον? Τσίνη απλά θέλει να μπαίνουν τα λεφτά της μες στην τράπεζα. Εν την ενδιαφέρει πόσοι μήνες σκουδά μέσα. Άρα μαζί σου να κάνω τη συμφωνία. Ναι. Αλλά πρέπει να αποφασίσεις γλίωρα. Θέλουν κι άλλοι να δουν το σπίτι. Εσύ. Φοιτήτρια. Τελευταίος μου χρόνος. Δυσκολέψα πολλά τα μαθήματα φέτος. Ελπίζω τα περάσω όλα. Α, δεν μπορείς μόνη σου. Ζήτα βοήθεια από αλλού. Έχω μια καθηγήτρια που με βοηθά. Δεν μιλώ για καθηγήτριες. Αλλά... Sorry, πρέπει να το απαντήσω. Ελεύθερα. Εντόπισες τι? Πού είδα? Τι σου Πότε να μου δώσεις τα λεφτά? Αύριο. Να μου τα βάλει ο παπάς μου στην τράπεζα και να πάω να τα τραβήσω. Είπες μου 3 μηνιάτικα προκαταβολικά, ναι? Για να είμαι καλυμμένη. Να μου δώσεις και εσύ απόδειξη, ναι. Για να είμαι κι εγώ καλυμμένη. Φυσικά. Τέλεια. Αγωνιώ πολλά. Τα τελευταία 3 χρόνια εμείνησα σπίτι της θείας μου. Πολλά καλή γενέκα, αλλά παλιά κελε. Έσπαζε μου τα νεύρα μου. Πρώτη φορά να μείνω κάπου μόνη μου και είμαι ενθουσιασμένη. Νομίζω είσαι πιο έξυπνη. Τι εννοείς? Επηρεάστηκες που η θεία σου, Θωρώ. Πρέπει να ήταν... τρίσκα. Α, ναι, πολλά. Να φανταστείς κάθε Κυριακή εξυπνούσαμε που η ώρα 8 για να πάμε στην εκκλησία. Και πιένες. Τι να κάνω, δεν είχα άλλη επιλογή. Τώρα έχεις. Επιλογή. Εν έδαμε η θεία σου. Εν έχεις περιορισμούς. Ακριβώς. Τώρα είναι να κοιμόμαστε το μεσημέρι. Με το πλυντήριο πώς θέλεις να γίνεται? Η κάθε μια τα πράγματα της είναι να τα βάλουμε και δυο μαζί. Με πειράζει. Όπως σε βολεύει.
Συγγνώμη να σε ρωτήσω, αλλά είδα ότι μόνο σκούρα χρώματα φορείς. Τυχαία ή ίσως κάποιον πένθος. Αρέσει και μου το μαύρο. Έχεις δίκιο. Το μαύρο αδυνατίζει. Και πρέπει να είσαι και πολλά ρομαντική. Έχεις πολλά κεριά μες στο σαλόνι. Ή είσαι ρομαντική ή απλά κάνεις οικονομία στο ρεύμα. Συγγνώμη που σε ρωτώ συνέχεια πράγματα. Είναι για να χωριστούμε παραπάνω. Επειδή να γίνουμε συγκάτοικες, δεν σημαίνει ότι να γίνουμε και φίλες. Η κάθε μια τα πράγματα της, η κάθε μια το χώρο της, η κάθε μια τη ζωή της. Sorry, εν ήθελα να... Απλά μου αρέσουν οι ηλίθιες ερωτήσεις. Λέω ότι είσαι ηλίθια, αλλά... Αλλά τι, θεωρείς με παλαβή? Θεωρώ ότι είσαι καταπιεσμένη. Όπως οι παραπάνω άνθρωποι σε τούν τη γη. Άνοιξε το πνεύμα σου. Μην κάνεις ό,τι σου επιβάλλουν οι άλλοι. Αν κάποιος είναι τυφλός, με στραβωθείς μαζί του. Κόλλουν το τα όλα. Μια εβδομάδα με ξέρεις. Εκουβάλλεις τις εικόνες της θείας σου. Είναι της θείας μου. Δικές μου. Και επειδή της είσαι η θεία σου, πράτησες και εσύ. Ενοχλούσε οι εικόνες μου. Όσον τις έχεις μες στην κάμερη σου, όχι. Φτάνει με μου τις στολίσεις μες στο σπίτι. Δεν ξέρω, εμπαράξενη. Τι εννοείς παράξενη? Λαλή παράξενες κουβέντες. Κάποτε μιλά μου καλά, κάποτε κρατεί απόσταση. Δεν την καταλάβω. Σιγάρε μάνα μου, ενώ σου πρέπει να μάθεις. Συνέχεια κλεισμένη με στην κάμαρη της ρε Λευτέρη. Και κάθε νύχτα λείπει. Μπορεί να της αρέσει και αυγαίνει έξω, που κόλλας. Εγώ λαλώ σου σε ένα μήνα να γίνετε καλύτερες φίλες. Πάντα έτσι γίνεται. Στην αρχή γνωρίζουμε κάποιο φακάμα και μετά αρέσκει μας. Μπορεί. Εμπερίεργη όμως. Δεν ξέρω πώς να την προσεγγίσω. Αλλιώς να βιάστηκα, έπρεπε να δω κι άλλα σπίθκια. Ας σε κάνει να νιώθεις άβολα, πέτεις άγκυρο, μια στα πράγματα σου ευχή. Έδωσα τη ήδη προκαταβολή. Προπλήρωσα την 3 μήνες. Ζήτα εις τα πίσω. Δεν νομίζω να δεχτεί. Έχει οικονομικά θέματα, γι' αυτό βιάζεται να τον νοικιάσει αρωναρό. Αμώ το, βιάστηκα λόπος. Συμβόλαιον υπόγραψες? Όχι. Απόδειξη είναι πιες? Όχι ακόμα. Καλάν κόρη μου σε μανί. Εδώ και στις 900 ευρώ για μια αναπόδειξη είναι πια. Είπε να μου δώκει. Πότε να σου δώκει, πέρασα 10 μέρες. Σήμερα αύριο να μου δώκει, ρε Λευτέρη. Δυνατόν να μου γελάσει. Μονικά. Κοιμάσαι. Μόνικα. Τι θέλεις? Είσαι μόνη σου ή είναι η Μόνικα μέσα? Εδώ είμαι. Τι θέλεις? Λες της να έρθει μισό λεπτό. Θέλω να της πω κάτι. Είναι απασχολημένη. Είναι κάτι πηγούν. Δεν πειράζει, λαλώ της μετά. Τι κάνετε? Έλατε έξω στο σαλόνι, ρε. Χρειάζεσαι κάτι? Ήθελα να σου θυμίσω ότι είναι την απόδειξη για τα ενίκια. Πότε να μου την δώσεις? Θέλεις την τώρα? Όποτε μπορέσεις. Να κάνω καφέ αν θέλετε. Έλατε έξω να κάτσουμε και 3. Μαζί. Ρε μαλάκα, δεν γίνεται. Βάλε τις απαγορευτικό να μη σου χτυπάει την πόρτα. Καινούργια ακόμα. Ώσπου να μάθει τους κανόνες. Ναι, ρε μαλάκα, αλλά μας διακόπτει συνέχεια. Λίγη απομόνωση δεν έχεις αυτό το σπίτι. Δεν της διάσεις σημασία. Συνέχισε. Δεν μπορώ. Με τάραξε το μαλακισμένο. Η άλλη δεν θα έρθει τελικά. Έπιασα την 7 φορές τηλέφωνο. Δοκίμασ' την και εσύ που το δικό σου.
Να δούμε αν θα σου απαντήσει. Ούτε σε να σου απαντά. Είπα σου το ότι κάτι πάει λάθος. Αποφεύγει μας. Όχι, ρε. Προσπαθεί να ξεκόψει, καταλάβω την. Πες του Φύτου να πάει να την βρει στη δουλειά και να της πεινάρει την υπόψη. Γιατί δεν πάμε εμείς? Ο Φύτος να πάει. Το Φύτο φοάται τον. Έχει τον τρόπο του να της επιβληθεί. Καλά. Θα τον στείλω. Άδικα όμως ανησυχείς. Απλά περνάει μια φάση. Να δείξει. Έτισα της άνοιμά της. Έτισα της αμά της. Έτισα της άνοιμά της. Έτισα της αμά της. Έτισα της άνοιμά της. Έτισα της αμά της. Οράτε προάρτε. Βένει σατάνου. Άτε ρόρο. Βένει σατάνου. Έτισα της άνοιμά της. Ο έως φόρελθε. Συ τον οποίον οι αιρήσεις συκοφάντησαν. Συ τον οποίον οι βασιλείς καταδίκασαν. Ερθέ. Ο ευλογημένη της καρδιάς. Ερθέ. 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 Άνευ των έργων σου ο σατάν. Το σύμπαν θα ή το παράλογο. Συ μόνος γονείς, συ μόνος γονοποιείς, συ εξευγενίζεις, συ επισφραγίζεις, συ η αρχή, συ το τέλος, συ ο θρόνος, δαίμονο Κύριος, δαίμονο ισχυρός, δαίμονο αθάνατος. Άνευ των έργων σου ο σατάν, το σύμπαν θα ή το παράλογο. Συ μόνος γονείς, συ μόνος γονοποιείς, συ εξευγενίζεις, συ επισφραγίζεις, συ η αρχή, συ το τέλος, συ ο θρόνος, δαίμονο Κύριος, δαίμονο ισχυρός, δαίμονο αθάνατος. Γιατί εμπινείς, ευθελείς. Έτισα της άνοιμά της, έτισα της αμά της. Οράτε προάρτε, βένει σατάνο. Άτε ρόρο, βένει σατάνο. Έτισα τη ανημά τη, έτισα τη αμά τη. Έτισα τη ανημά τη, έτισα τη αμά τη. Οράτε προάρτε, βένει σατάνο. Άτε ρόρο, βένει σατάνο. Έτισα τη ανημά τη, έτισα τη αμά τη. Πρόσεξε την Τζεσί. Μαγκώνει. Νομίζω να ρωτήσει η μάνα της κάτι έχει. Μαλακίες. Τίποτε δεν έχει η μάνα της. Ερώτησα και μαθαίνω πως την απάρα. Κάτι άλλο συμβαίνει, καταλάβω το. Κανόνισε κατάσταση υπόψη. Είναι αργά, ρε. Κανόνισε κατάσταση. Υπάρχει λόγος. Τι λέτε εσείς οι δυο? Όλα καλά. Anyway, λέμε τ' άλλη νύχτα. Έφυγα εγώ. Που τα τώρα, ο Φύτος κανόνισε εγκατάσταση. Έλα ρε, αλήθεια. Καμισκευή. Ωρε φίλε, φτιάχτηκα τώρα. Εμένα με υπολογίζετε για παρακάτω. Γιατί? Έχω τη μάνα μου, ρε, λαλό, σας πρέπει να πάω σπίτι. Είναι για ένα ακόμα? Τι έχει? Δεν ξέρουμε ακόμα. Έκαμε κάτι αναλύσεις και περιμένουμε να μας πούν οι γιατροί. Έχουν γιατροί παραπάνω δύναμη που κίνω. Δεν είπα έτσι. Τι λάλλεις καλό.
Αφού το ξέρεις, ό,τι του ζητήσεις, καμνίσου το. Γιατί δεν του ζητάς να γιατρέψει τη μάνα σου? Θέλεις? Εμπιστεύεις τη δύναμη του? Αμφισβητείς τώρα. Τέλεια! Πόψε η νύχτα είναι αφιερωμένη στη Μέλπο. Δεν χρειάζεται, ρε, αλήθεια. Έλα, πάμε, πάμε! Έλα, μαλάκα, γρήγορα, πριν περάσει κανένα περιπολικό. Ωραία, φίλε, γουστάρω. Να μείνει κάποια από σας δάμε έξω να παρατηρεί. Οι υπόλοιποι πάμε μέσα. Πιένετε μέσα εσείς, να μείνω εγώ έξω. Εσύ, μπαίνεις μέσα μαζί μου. Ρε, είναι ανάγκη να μπούμε όλοι μέσα. Να μείνει η Κοραλία έξω. Όχι, ρε, μαλάκα. Οι υπόλοιποι μπαίνουμε μέσα. Εσύ αναλαμβάνεις τις εικόνες μπροστά. Εμείς τις υπόλοιπες. Τελειώνετε. Δεν μας δίκανα μάτι. Πήγαινε, δοκιμάσαι την πίσω πόρτα. Τι? Να αισθάνεσαι καλά? Απλώς τώρα τελευταία είχαμε πολλές περιπολίες η αστυνομία και... Και τι? Φοάσαι τους. Είναι ανάγκη να μπλέξουμε, ρε. Φοβάσαι. Φοβούμαι, αλλά είναι ανάγκη να κάνουμε έτσι πράγματα τώρα. Έχεις τύψεις? Νιώθεις άσχημα? Όχι. Νομίζεις ότι τούτο που κάνουμε είναι κακό? Κάνεις δεύτερες σκέψεις? Όχι. Αφιέρωσες τούτη ψυχή σου πιο. Δεν μπορείς να την πάρεις πίσω. Και να πεθάνεις, η ψυχή σου ανήκει εκεί. Να πάνε. Καταλαβαίνεις να μου σου λαλώ? Καταλαβαίνεις να μου σου λαλώ? Αφήστε με ένα βίο. Άνοιξα την Ελλάδα, την παίρνουμε μέσα. Όχι! Προχώρα. Όχι, προχώρα! Καλημέρα. Καλημέρα, δηλαδή, εμιά το μεσημέρι. Έκανα παραπάνω φάγια. Θέλεις φάει κι εσύ? Άρχισες να κοιμηθείς εψέσα. Εγώ μου ξύπνια στις 3 και ευκέβαζα. Ακόμα είναι συνήθισα το σπίτι. Φοβούμαι τις νύχτες μόνη μου. Τι ώρα ήρθες τελικά? Έμαθες τι έγινε εδώ μες στη γειτονιά μας.
Ήταν χαμός το πρωί, μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Εμπήκαν κάποιοι μέσα στην εκκλησία και βεβηλώσαν τις εικόνες. Γέμωσε να το πω σκανάλια. Ένα το πούμε και απόψε στις ειδήσεις. Σκέφτηκα να σε ξυπνήσω, αλλά έστρεψε. Σκέφτηκα να βάζεις μάθημα εσύ. Σε λίγο. Περιμένω ένα φίλο να έρθει να με πιάσει. Άκουσες τι σου είπα. Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που έγινε, θα μέσα στη γειτονιά μας. Έλα, ξυπνήσες. Ξυπνά και ο Φύτων και ελάτε ποδά. Πράθυμε να μου να κάνουμε με τη μαλακισμένη. Ναι, λαλό σου τώρα. Ελάτε τώρα. Μόνικα. Τι. Ετοίμασες μου την αποδείξη. Μετά. Πότε δηλαδή. Μετά, λαλό σου. Μέ με ξαναρωτήσεις. Άρκεψα να σπαζούν τα νευρά μου μαζί της, άρκεψα να μην την αντέχω. Ναι, μου γίνεν πάλι. Εν επικοινωνώ να αρέσει τον κόσμο της. Θορμή με έναν ύφος σαν να τσεν της αρέσκει που μην σκόδαμε, σαν να τσεν με θέλει. Είσαι λίγο υπερβολική. Ρε, μιλώ της τσέμα πάντα. Προσπαθώ να της ανοίξω κουβέντα και γυρίζει που την άλλη. Μπορεί να είναι κεντρική. Ναι, αλλά όλα έχουν έναν όριο. Αλήθεια σου λαλό, νιώθω ότι με θέλει. Αφού είναι τούτη που θέλεις συν κάτι. Μπορεί να μετάνιωσες την πορεία, ποιος ξέρει. Για απόδειξη. Ακόμα. Πέρασε ένας μήνας. Ξέρω το, με νευριάζεις κι εσύ. Με του παπά σου, έχεις τηλεφωνήσει. Έμπορο. Είπα του ψέματα ότι τα είχα εδώ και μου την Τζιώτη μεγαλυμμένη. Έμπορα του παλά τώρα, να μουρμουρά συνέχεια και να τον έχω πάει στη κελέ μου. Θέλεις να κατεβώ να πάτε ζητήσω εγώ την αποδείξη. Όχι. Ξεκίνα να φύγουμε και ένα δω να μου να κάνω. Α, δεν τσιπάσου ήταν που γίνεται το πρωί δάμε στη γειτονιά μας. Ανοίξαν την εκκλησία και σπάσαν τις εικόνες. Εγγράψαν με σπρέι πάνω τους, εσύραν τις χαμέ. Απίστευτον, ναι. Εγιέμωσαν ο δόμος πελούς. Πράγματι. Έθελα να ξέρω ποιοι μαλάκες έκαναν έτσι πράγμα. Σοβαρά τώρα. Το είχε κρεμασμένο πάνω της. Είπα σας το ότι κάτι δεν μου αρέσει και μαζί της. Έχει καιρό μου την παρατηρώ. Και το είχε κρεμασμένο πάνω της. Κανονικά. Άμα σας λαλώ μια κουβέντα να με πιστεύετε. Εμένα να με αμφισβητείτε. Να την σκοτώσω. Σκάσε ρε μαλάκα κι εσύ. Να την κάνω να φάει κατά. Τη βρωμισμένη. Και το είχε κρεμασμένο πάνω της όλο το βράδυ. Ακόμη και την ώρα της τελετής. Να την σκοτώσω, λαλό σου. Τούτο είναι πράγμα είναι μεγάλη προσβολή. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε ποδάτζετα. Αποδυναμώθηκε. Νομίζω ότι μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί. Υπογράψε συμβόλαιο μου. Επαρέδωσε την ψυχή της σε εκείνον. Ακριβώς. Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Αυτήν τη στιγμή ένα μέλος μας βρίσκεται σε σύγχυση. Οφείλουμε να της καθαρίσουμε το νου. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Για το καλό της. Ντροπή να το μαθαίνουμε από τον ξάδερφό σου και όχι από σένα. Φεύγεις ταξίδι, λέει, άρον-άρον. Τι έγινε, ρε, α? Να τα κομίζουμε αλλού, α? Maya!
Άι! 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 Σταμάτα! Σου ο Σατάν, το σύμπαν θα ή το παράλογο. Συ μόνος ζωογονής, συ μόνος γονοποιείς, συ εξευγενίζεις, συ επισφραγίζεις, συ η αρχή, συ το τέλος, συ ο θρόνος. Δαίμονο Κύριος, δαίμονο ισχυρός, δαίμονο αθάνατος. Κανένας δεν φεύγει. Ξεταγμένη κι όλοι. Λέμε αύριο πάλι. Κανένας εφεύγει. Είσαι ταγμένη πιόν. Δεν μπορείς να φύγεις. Εν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Του έχεις αφιερώσει την ψυχή σου πια. Είσαι δική του για πάντα. Κανένας δεν τον εγκαταλείπει. Εν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Κανένας δεν τον εγκαταλείπει. Είσαι ίδια με εκείνον. Δεν μπορείς να φύγεις. Είσαι ταγμένη πιόν. Δεν μπορείς να φύγεις. Κανένας δεν τον εγκαταλείπει. Εν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Κανένας δεν τον εγκαταλείπει. Εν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Κανένας δεν τον εγκαταλείπει. Εν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Δεν τον εγκαταλείπει. Εν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Είσαι δική του για πάντα. Είσαι δική του για πάντα. Είσαι δική του για πάντα. Για πάντα. Είσαι δική του για πάντα. Καλημέρα. Έξυπνησε και εσύ με φασαρία. Έχει μισή ώρα μου πουλάς εσύ. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Ποιο σου κατάνει. Εν το γειτόνο. Επιάσαν τον εχθές. Πρέπει να φύγει για δουλειά και αφήκαν το μόνο του. Γι' αυτόν κλαίει συνέχεια. Κάμε το να σκάσει, θέλω να κοιμηθώ. Εντάξει ρε, είναι επειδή είμαι μόνο του. Ένας που να συνηθίσει. Δεν μπορώ, το κολοσσίλο έκαμε μου πονοκέφαλο. Κάμε το να σκάσει. Θέλεις να τους τηλεφωνήσω να αυτούν πίσω. Νόμιζα να μπορώ να φύγω η δουλειά. Θέλω να κοιμηθώ, καταλαβείς. Ρε, πολλά μικρό. Νομίζω 5-6 μηνών. Είδα τα χτες ένα κουκλίνα όπως το μπλουκούι. Τι είναι να κάνεις.
Μόνικα, τι είναι να κάνεις, πού πάει! Μόνικα! Μόνικα! Μόνικα, τι σκοπεύεις να κάνεις! Μόνικα! Άφησε το μόνο του να σταματήσει! Καλά, τι σε πειράζει τώρα, Μόνικα! Μόνικα! Καλύτερα τώρα που είναι ησυχία. Είσαι πελή. Είσαι επικίνδυνη. Να μάθουν να σέβονται τον άλλο, μαντσουμάτε. Ο ύπνος είναι ιερό πράγμα. Πάω να πέσω. Δεν κάνεις φασαρία. Θέλω να φύγω! Τι μα έρωσαν τον μπροστά σου. Κανονικά λαλό σου, ψυχρά. Σαν να τσεν ήταν η πρώτη τη φορά, σαν να τσε ξανά κάμεν το. Έπιασε το μου το λαιμόν και. Η γειτόνι είναι που είπα. Τότε ήταν το πρόβλημα, τι πάνε οι γειτόνι, τι έκαμε τούτη. Λαλό σου, η γυναίκα έμπαει καλά, εφόη τσάρικη. Ρε μα έκαμε έτσι πράγμα, σκέφτο πόσα άλλα είναι καλή να κάνει. Μην το καθυστερεί, πια τα πράγματα σου και φύγει που είναι το σπίτι. Τι το θέλω να κάνω. Λυπούμαι όμω τον παπά μου που πλήρωσε ήδη τρία νίκια, τι εννά του πω τώρα, ότι πρέπει να πληρώσει κι άλλα. Αφού που τσι να πάω, ιδιοκτήτε θέλουν την πόση, το ξέρει το. Έλα, μείνει σπίτι μου. Σάστε πέντε πλάσματα τσι μέσα, ρε, μα χωρεί. Για λίγο τζορό, ρε, ώσπου να δει που είναι να μείνει. Ή ζητά τα λεφτά σου πίσω. Δεν θα μου τα δώσει. Δαμέ μου δώσει ένα ακόμα την απόδειξη που τη ζητώ τόσον τζορό, και να μου δώσει τα λεφτά μου. Εξίαστα, καλώ. Συγκουφία για ένα θέμα. Δεν μπορώ να κάνω έτσι πράγμα στου δικού μου. Ξέρει πόσο δυσκολεύονται. Χαμώ, το εγκλωβίστηκα. Ακού τι θα κάνει. Θα μείνει τσι ώσπου να περάσουν τρει μήνε. Μετά θα βρει μια δικαιολογία να πει στον παπά σου ότι είναι καλό το σπίτι, ότι σε βολευτική απόσταση για το πανεπιστήμιο. Κάτι να βρει να πει. Αλλά όσο μείνει και τσαβέ, κράτα απόσταση μπουλό τη. Μένα ασχολείσαι μαζί τη. Φτάνει να με σε μπλέξει που πότε. Και να με σε επηρεάζει. Όχι, όχι. Όχι, ελαφείο. Στο μωρό. Κόπιασε. Τι έπαθε αυτή. Γιατί τόσα μούτρα. Δεν της διά σημασία. Είναι έτσι που το πρωί. Ωραίο μωρό όμως. Έχει κάτι. Τα φασιένει. Κοσμάρα της κανένα ενδιαφέρον. Γιατί δεν τη φέρνεις μέσα. Γιατί μου αρέσκουν οι ηλίθιοι. Μαλάκα, κουβάλισε την εικόνα τη θεία τη και στόλισε τη μέσα στην κάμαρη τη. Πουλή εντυφλωμένη αλλού. Ώσπου να του πει κάποιο την αλήθεια. Παρέτα, ρε λαλό, σου έγκαμνη. Εγώ νομίζω δοκίμασε. Αφού χάσαμε την άλλη, μπορεί να βρούμε καινούργια. Νομίζει. Γιατί όχι. Όσοι παραπάνω, τόσο είναι το καλύτερο. Σε καλά. Να μου κάνεις.
σε μίλησες πριν. Τι έχεις? Τίποτε. Τόσο πολλά σε πειράξαν τζιόν που έγινε το πρωί, γι' αυτό μου κρατάς μούτρα. Εσκότωσες το Σιλούι. Εν ζητά δικό μας. Εκάρφωσες το μαχαίρι μέσα στο λαιμό. Συνειδητοποιείς τι έκαμες. Ήμουν του ύπνου, ρε. Ξέρεις πόσο νευριάζω άμα με ξυπνούν πριν την ώρα μου. Αν έκαμνα φασαρία, εγώ δηλαδή. Ήταν να με σφάξεις και εμένα. Παρεξήγησες με. Θα σου έκανα ποτέ κάτι κακό. Εσύ είσαι φίλη μου. Ήταν που είμαι. Είσαι φίλη μου, ρε. Δεν θα μου νομίζεις ότι απλά ζούμε μαζί στο ίδιο σπίτι. Εγώ πάντως νιώθω σε φίλη μου. Θέλω να το ξέρεις. Εσύ φαίνεται. Μένεις εδώ με μόνη σου, ρε. Έλα από εκεί μαζί μας. Ε, θέλω. Εν πολλά καλά τα παιδιά. Έλα, τα γνώρισες καλύτερα. Έχω θκεύασμα. Άλλη φορά. Πεινάς? Θέλεις κάτι να φάεις? Για να μην καθυστερήσω τα μαθήματά σου. Να σου παραγγείλω κάτι να φάεις και πληρώνω το εγώ. Κερασμένο. Δεν τόσα μια συγγνώμη για ό,τι έγινε το πρωί. Ωρες, ωρες είμαι και εγώ. Τι σου είπε το βλαμμένο? Να ψηθεί. Θέλει λίγο χρόνο. Πέτεις να βγούμε υπόψη από τον Ούλη μαζί. Κανόνισε κατάσταση. Και με δέχτης εύκολα το βοήτης. Να επιμείνεις. Τι έγινε, ρε μεγάλε? Βάλαμε στο μάτι καινούριο φρούτο. Έχει κάτι του τη Μίτσα. Νομίζω κάμνη μας. Τι, αμφισβητείτε με? Ελπίζω μόνο να έχεις δίκιο. Και πού είναι να πάτε δηλαδή? Στον παράκι ενός φίλου μας. Να πιούμε κανένα ποτό. Να κόψουμε καμιά κουβέντα και μετά, αν έχουμε όρεξη, συνεχίζουμε τη νύχτα μας διαφορετικά. Να το ξενυχτίσετε πάλι δηλαδή. Χαρά στην όρεξή σας. Τα πιο ωραία πράγματα γίνονται τη νύχτα. Η μέρα για τους κοινούς θνητούς. Η νύχτα για τους λίους και κλεκτούς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά έχω πρωινό ξύπνημα αύριο. 9 έχω μάθημα. Ο με μου λέει, Σόη, μια φορά που κανονίσαμε να βγούμε όλοι μαζί. Ναι, κανονίσαμε. Εσείς σε κανονίσατε και συμπεριλάβατε με τσιμένα. Δεν τόσαν ένα βήμα επαναπροσέγγισης. Ξέρω ότι με πήρες που κακό μάτι. Φταίω, δεν ήμουν σωστή απέναντι σου, καταλάβω το. Με παρεξηγείς. Συμβαίνουν διάφορα στη ζωή μου. Παίρνω μια φάση. Όλοι παίρνουμε διάφορα. Είναι ανάγκη να τα βγάλουμε ένας πάνω στον άλλον. Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να κάνουμε μια νέα αρχή. Είναι κρίμα να ζούμε στο ίδιο σπίτι και να μην γίνουμε φίλες. Ναι, αλλά μόνο εγώ σου λέω πράγματα. Για σένα δεν ξέρω σχεδόν τίποτε. Τι να σου πω για μένα. Ένας απλός συνηθισμένος άνθρωπος είμαι. Τίποτε παραπάνω. Έχω τις βίδες μου, έχω τις λόξες μου, αλλά μπορώ να γίνω σε πολλά καλή φίλη, άμα θέλω. Εσύ από ό,τι κατάλαβα, δεν είσαι πολλές φίλες, α? Έχω έναν κολλητό, τον Λευτέρη. Σπουδάζουμε μαζί. Οι γονείς σου? Σ' άλλη πόλη. Λευκοσία, έχω μόνο τη θεία μου. Ο θείος με πέθανε πριν λίγα χρόνια. Ήταν ιερέας. Α, γι' αυτόν κουβαλάς μαζί σου τις εικόνες. Ο θείος μου τις ζωγράφισε. Πάντα λάλε μας να τις έχουμε μαζί μας για να μας προστατεύουν από το κακό. Πελάρες.
Εν έχει καλό και κακό σε τούτη τη ζωή. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει δύναμη και ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός πάντα δια μας δύναμη. Εξαρτάται για ποιο Θεό μιλούμε. Υπάρχει ο Θεός που περιορίζει, υπάρχει και ο Θεός που απελευθερώνει. Το θέμα είναι ποιο θεά λέεις. Ένας είναι ο Θεός, τι εννοείς? Τίποτε. Να τα πούμε πιο μετά τότε. Λοιπόν, για απόψε κλείσαμε, ενάρτησε, ναι. Όχι, δεν μπορώ. Τα ποτά σου κερασμένα όλα από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά έθελω άλλη νύχτα. Πίστευκα ότι ήταν να τα καταφέρεις. Δύσκολη, Μητσιά. Θέλει χρόνο. Θέλεις να αναλάβω? Όχι. Αφήσ' την πάνω μου, μπορώ να τη χειριστώ. Αρκείς όμως. Είσαι μια εβδομάδα, αν κομμάτι να καταφέρεις τίποτε. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Ο θείος της ήταν παπάς. Σκεφτούμε πόσες μαλακίες την επότιζαν που τότε που ήταν μωρό. Δεν είναι εύκολο να ξεκολλήσει. Γι' αυτό σου λέω. Άφησ' με να την αναλάβω. Έχω τον τρόπο μου. Ξέρω. Όπως έκαμες με την προηγούμενη, που σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι ναρων-άρων. Όχι. Το ξεπέρασες ακόμα, α. Μαλάκα, άφησες με ξεκρέμαστη με το ενίκιον τρεις μήνες. Πάλε καλά που ευρέθηκε εντούτη. Με μου ξανακάμεις τα ίδια. Για ποια λέτε? Για τη συγκάτοικο της. Φάτε να μην τη χάσει. Καλά. Να ξαναπροσπαθήσω. Αλλά φύγε τούτη να μου πληρώνετε το μερίδιο της εξηγημένη, α. Μωρό μου, εσύ φέρ' τη μέσα. Και διώ σου εγώ ό,τι θέλεις. Φτάνει να μου τη φέρεις κοντά. Εγώ, Τσίνη, θέλω ότι... Αγάπη! Εξυπνήσες? Νίκη μου, να μπω? Ναι, έλα, δίνουμε. Καλημέρα. Έκαμε απρόγευμα, έλα μου κάνεις παρέα. Μπορώ, άρχισα. Θέλεις να σε πάρουμε το αυτοκίνητο? Όχι, να περάσω Λευτέρης. Οκ. Okay. Περίμενε. Κάμα στο σάντουιτς. Για να μην αναγκάζεσαι να αγοράζεις από την καφετέρια. Κόψα σου λίγα φρούτα. Αθυμήθηκα μια φορά που μου είπες ότι αρέσκει στο μάγκο. Ρε, δεν ήταν ανάγκη. Προς Θεού! Μα λέω μένα τούτα! Να τα βάλουμε τα δικά μου! Άφησε να τα βάλω εγώ μετά! Προς Θεού! Που λες κι εσύ! Είναι κόπος! Α! Τώρα που εθυμήθηκα! Η απόδειξη που σου χρωστώ! Επιτέλους, να τη στείλω τον παπά μου! Ζητά μου τη συνέχεια! Όι, όι! Έκαμες λάθος! Τα λεφτά που σου έδωκα είναι για τρεις μήνες, όχι για πέντε. Μα έγραψα πέντε μήνες πάνω. Έμπειρας. Χαλάλη σου. Οι δυο μήνες εδώ που μένω. Τάξε μου. Μια φίλη της μάνας μου νοικιάζει το διαμέρισμα της. Μίλησα της για σένα. Θέλει ούτε τυπόζητο. Μπορείς να μπεις όποτε θέλεις. Ήρθα στο σπίτι. Εντάξει, είναι πολλά μεγάλο, αλλά ένα βολευτής. Πόψε να έρθω να σε βοηθήσω να πακετάρεις τα πράγματα σου. Αύριο μετακομίζεις αλλού. Όχι, ρε. Τι όχι. Να αφήσεις να κλειδώσεις που την πελή, πριν να σε πελάνει για σένα. Κανεί την, αύριο άλλο θύμα. Θα το πιστέψεις, αλλά άλλαξε. Κοίτα. Έδωσε μου και την απόδειξη. Περιπέζεις με.
Εχάρισε μου και 2 μήνες. Είπε μου ότι θέλει λεφτά, ότι να τα πληρώσει εκείνη. Γιατί υποθένεις τα ποθέ. Κάτι σαν... σαν συγγνώμη, είπε μου. Για να μου απολογηθεί που είναι τα σωστή μαζί μου. Φαίνεται μου πολλά περίεργο. Ποιος μου κάνει έτσι πράγμα. Κάτι θέλει τούτη. Να με προσεγγίσει με πιο καλόν τρόπο. Τούτο θέλει. Εμασέρωσε το σύλλον της γειτόνισσα σου. Ζήτησε μου συγγνώμη. Εσένα. Στους γείτονες που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Φαντάζομαι να πει και σε εκείνους. Κορινίκη, εμπελίμανα μου. Τώρα που έβρες την ευκαιρία, φύγε να γλιτώσεις. Λευτέρη, άλλαξε. Ένα αλλάσουν τα πλάσματα έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Μεν την πιστεύεις. Μου εγκαταλάβεις. Ξεκίνα, αρχίσαμε. Το σπίτι μου σου ήβρα. Άκυρο μπέτους. Να μείνω δαμέ. Πάμε! Όπου μας κάνει ο δρόμος. Έχει σημασία? Είναι λίγο δυνατά η μουσική. Θέλετε να τη χαμηλώσουμε? Χαλάρωσε, κορίτσι μου. Απόλαυσε τη νύχτα. Νόμιζα ότι θα πιέναμε για έναν ποτό. Ποτό θέλει η φίλη μας. Ποτό να της δώσουμε. Έλα ρε, χαλάρωσε λίγο. Μένεις σφιγμένη. Τρέχουμε πολλά. Γίνεται να λατώσουμε λίγο. Είτε λάτωσε, το μωρό φάτε. Το μωρό να ηρεμήσει και να μου έχει εμπιστοσύνη. Ξέρω είναι που κάνω. Καζωσέ το ρε μαλάκα. Δώσου να καταλάβω. Έτσι ρε. Έτσι, έτσι ρε. Απογειώσέ το μωρό. Νομίζω ότι πάτε σε μπειραρίες. Μας αρέσει και πολύ κοσμία. Προκαλεί μας πονοκέφαλο. Δηλαδή, τούτον κάνετε κάθε νύχτα. Πιάνετε ποτόν και έρχεστε δαμέ. Γιατί σου αρέσει και το στεκούι μας. Θέλεις κάτι άλλο? Όχι, απλά είχα τα διαφορετικά μέσα στο νου μου. Δαμέ μπορούμε να μιλούμε άνετα. Είναι σιβαβούρα. Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Να σε γνωρίσουμε παραπάνω. Τι να σας πω. Ρωτάτε με ό,τι θέλετε. Σου αρέσει η δύναμη, μωρό μου, α? Σου αρέσει η εξουσία? Να έχεις πάντα κάποιον δίπλα σου να σε προσέχει, να σε φροντίζει, να σε προστατεύει? Έχω την οικογένειά μου. Τι, είπα κάτι αστείο? Όχι, έτσι προστασία, αγάπη μου. Εγώ μιλώ σου. Να έχεις την απόλυτη ελευθερία να πάσα στιγμή να κάνεις τσινό που γουστάρεις. Τσινό που εσύ θέλεις. Όπως, δώσ' μου ένα παράδειγμα. Την παράδειγμα το μωρό μου. Ας πούμε, τι είναι το που θέλεις να κάνεις τώρα. Τον στιγμή που μιλούμε. Τι γουστάρεις να κάνεις. Να σου πω εγώ τι θέλω. Μπύρα. Θα πιω δική μου, έλα. Πετάχτω απέναντι και φέρε μπύρες. Μα πω απέναντι, αφού το περιπτέρω κλειστό. Μαλάκα μπορεί να έχουν κάμερες. Και. Φοάσαι. Τι πάει να κάνει? Να δείξει τη δύναμη της, μωρό μου. Να δείξει τη δύναμη της. Κουσινά, Γερμό. Θεία με! Φύγω! Γιατί της κάνεις πάντα το ίδιο πράγμα? Έχει χάσει. Βλέπεις την όμως άσχημα. Είσαι ότι λυπάσαι την. Αν έχει κάμερες, ένα γυρεύει αστυνομία. Αν μπορέσουν να την έβρουν, ας την πιάσουν. Κόφτησε. Σε μαλάκας ρε, χαλάς την παρέα.
συγκατώνει την κατάσταση με τη Μητσιά. Περιμένει να περάσουν πρώτα λίγες μέρες. Είναι η πρώτη φορά που δέχτηκε να έρθει μαζί μας. Απόψε θέλω. Τώρα, κανόνισε. Είσαστε πάλι αυτοί, τι κάνετε! Εσπάσατε τη βιτρίνα του ανθρώπου! Ήταν λάθος μας, έχεις δίκιο, με φωνάζεις. Ο Φίδος πέντες να σπάσει την κλειδονιά. Τι είναι να κατάλαβε καλά, ζω σπάσε τα τζάμια. Ήταν παρεξήγηση. Παρεξήγηση! Κλέφτε τα περίπτερα του κόσμου, τσι να λες που ήταν παρεξήγηση, πάει καλά! Χαμώ το τι σκάτα κάνω μαζί σας. Θέλω να φύγω. Πάρτε με σπίτι μου τώρα! Με φωνάζεις! Πάρτε με σπίτι μου τώρα, είπα τώρα! Okay. Αλλά να ξέρεις, πρώτη φορά γίνεται το πράγμα. Ήταν πάνω στην πελίδα. Δεν με κόφτει! Τούτα τα πράγματα που κάνετε είναι άσχημα! Λάθος μου πεντέχτηκα να έρθω μαζί σας. Και να σου πω κάτι! Αύριο από το Λευτέρι να έρθει με βοηθήσα, μα και τάρος δεν τα φύω! Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις! Φτάνει να με φωνάζεις. Ποδά! Πάμε ποδά. Γιατί? Το αυτοκίνητο σας είναι από την άλλη. Μπορεί να έρθει μια αστυνομία. Καλύτερα πάμε ποδά. Τι άλλη κοπέλα, Κοραλία. Να έρθει μας έβρι. Πάντα έρχεται. Περιμένετε. Νομίζω ότι άκουσα την Κοραλία. Εν ακούετε τίποτε, πάμε. Να την περιμένουμε λίγο να έρθει. Εγκρίμα την αφήκουμε μόνη της. Ως φρελίου αν είσαι στην έννοια της και ξαφνικά ανησυχείς. Πάντα έχω την έννοια το φίλο μου. Θέλω να τους παρέχω το δικαίωμα να κάνουν πάντα ό,τι θέλουν. Κι εγώ λαλώς ότι δεν θέλω να μιλάμε. Θέλω να φύω. Εν εννοώ εσένα. Μιλώ για το Φίτο. Τι εννοείς? Τι κάνεις, ξεπολάμε! Τι κάνεις, Μόνικα! Ξεπολάτε με, ρε! Μόνικα, ξεπολάμε, άνεις με ένα φύο! Άνεις με ένα φύο, Μόνικα! Μόνικα, άνεις με ένα φύο, τι κάνεις! Τι κάνεις, ρε! Μόνικα, σταματάτε! Σταμάτατε! Φύλου! Φωνώ, ξεπολάμε, φωνώ! Μέτω να σταματήσει! Μέτω να σταματήσει, Μόνικα, τι κάνει! Τι κάνει, Μόνικα, μέτω να σταματήσει! Φωνώ, φωνώ! Βοήθεια! Βοήθεια, φωνώ! Εμένα, ρε μαλάκες! Χωρίς εμένα!
Ξύπνησες, είσαι. Γιατί δεν μιλάς. Νίκη, κλαίεις. Γιατί κλαίεις. Νίκη, μίλα μου, τι έπαθες. Τι έπαθες, μίλα μου. Έκαμε σου κάποιος κάτι. Πού είσαι. Θέλεις να έρθω. Νίκη, ακούεις με. Πέ μου, πού είσαι. Πέ μου, πού είσαι να έρθω, Νίκη. Νίκη. Σατάν, το σύμπαν θα ή το παράλογο, σύ μόνος ο γονής, σύ μόνος γονοποιείς, σύ εξευγενίζεις, σύ επισφραγίζεις, σύ η αρχή, σύ το τέλος, σύ ο θρόνος. Δαίμονο Κύριος, δαίμονο ισχυρός, δαίμονο αθάνατος. Άνευ των έργων σου ο Σατάν, το σύμπαν θα ή το παράλογο, σύ μόνος ο γονής, σύ μόνος γονοποιείς, σύ εξευγενίζεις, σύ επισφραγίζεις, σύ η αρχή, σύ το τέλος, σύ ο θρόνος. Δαίμονο Κύριος, δαίμονο ισχυρός, δαίμονο αθάνατος. Ο σατανισμός είναι ένα παραθρησκευτικό φαινόμενο. Δεν είναι θρησκεία με την έννοια της οργάνωσης ενός πιστεύω και κανόνων που να διέπουν τη ζωή των πιστών αυτής της θρησκείας. Επειδή είναι ένα φαινόμενο που, στο οποίο ο άνθρωπος αναζητά τη δύναμη και την ελευθερία, αφορά κυρίως προσωπικότητες του περιθωρίου ή ελληματικές προσωπικότητες που θέλουν να προβάλλουν το εγώ τους μέσα στην κοινωνία, και αυτό πιστεύω ότι το κάνουν με το να αντλήσουν δύναμη από τον διάβολο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα στον τρόπο λειτουργίας των σατανιστών. Και δεν μπορούμε έτσι εύκολα να τον ορίσουμε ώστε να πούμε είναι ή δεν είναι μια θρησκεία ή και ούτω καθεξής. Οι σατανιστές πιστεύουν ότι η σχέση τους με τον σατανά θα τους δώσει δύναμη. Τη δύναμη συνήθως τη ζητούν όχι όριμες προσωπικότητες που βαδίζουν καλά, που έχουν έναν στέρεον δρόμο στη ζωή τους, αλλά άνθρωποι που έχουν προβλήματα, άνθρωποι που έχουν ίσως και ψυχολογικά προβλήματα, πάντα έχουν, όχι ίσως έχουν, όπως είπα προηγουμένως, ελληματικές προσωπικότητες. Γιατί αυτό που πιστεύουν ότι θα βρουν κοντά στον σατανά είναι τη δύναμη, είναι την επιβολή στους άλλους, είναι την προβολή του εγώ τους. Είναι άνθρωποι με πολύ το στοιχείο της εγωπάθειας και του εγωκεντρισμού. Έχουν έντονα αυτά τα στοιχεία της εγωπάθειας και του εγωκεντρισμού, του εγώ, και είναι αυτό που πιστεύουν ότι ολοκληρώνουν κοντά στο διάβολο. Είναι παιδιά που
φαίνεται ότι έχουν διάφορα προβλήματα. Κυρίως από τα παιδιά αυτά απουσιάζουν η πνευματική ζωή και τα όρια, γιατί πιστεύουν ότι εκεί θα φτάσουν σε μια κατάσταση πλήρης ελευθερίας. Δεν θα υπάρχει για αυτούς κανένας φραγμός, ούτε ηθικός, ούτε κοινωνικός, ούτε μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και σιγά σιγά μπαίνοντας δυστυχώς σε αυτή τη λογική, αρχίζει από εκεί και το σημείο της αυτοκαταστροφής τους. Μερικές φορές οι σατανιστές βεβηλώνουν εκκλησίες, μπαίνουν μέσα, κάνουν ζημιές στον χώρο της εκκλησίας, γράφουν διάφορα πάνω στις εικόνες, όπως είδαμε τελευταία στο Μητσερό, γιατί θεωρούν ότι είναι, ας το πούμε, κάτι που επισφραγίζει τη σχέση τους με τον σατανά από τη στιγμή που βρίσκονται στο σπίτι του αντιπάλου και λειτουργούν με τον τρόπο καταστρέφοντας, νομίζουν, αξίες ή καταστρέφοντας όλα εκείνα τα σύμβολα που συμβολίζουν τον Χριστό ή τη θρησκεία του χριστιανισμού. Έχουν αυτή την ανάγκη να το κάνουν, γιατί θεωρούν ότι είναι μια υπηρεσία στον σατανά και ότι ανεβαίνουν κατά κάποιον τρόπο στην εκτίμηση του σατανά. Δέχονται την ύπαρξη του Θεού, αλλά δέχονται ότι ο Θεός είναι ένας εχθρός τους. Γι' αυτό και τον πολεμού βρίσκουν διάφορους τρόπους να εκφράσουν αυτήν την πολεμική τους απέναντι στη θρησκεία, απέναντι στον χριστιανισμό ιδιαίτερα. Ένα άλλο όνομα του σατανά είναι το Σαμαέλ, που θεωρείται ο αρχηγός των έκπτωτων αγγέλων, γιατί μαζί με την αποστασία του σατανά, ξέρουμε ότι τον ακολούθησαν και άλλοι άγγελοι, πάντα εκφράζοντας την ελευθερία των λογικών όντων του Θεού, που ήταν και οι άγγελοι, ακόμα και οι έκπτωτοι άγγελοι, που ακολούθησαν αυτόν που πίστευαν ότι ήταν κατά κάποιον τρόπο ο δικός τους, ο δυνατός, η δύναμη δική τους, και τους οδήγησε μαζί τους στη πτώση. Μια σατανιστική τελετή περιλαμβάνει για μας πολλά τρελά πράγματα. Παίμος χάρη, σφάζουν ζώα, πίνουν αίμα ζώο. Δυστυχώς έχουμε και ανθρωποθυσίες. Αυτή η αιμοποσία είναι στοιχείο του σατανισμού και ξεκινά ίσως και από αυτό που λέμε καμιά φορά εμείς, θα πιω το αίμα του, με την έννοια ότι φανερώνει μια μεγάλη δύναμη και ότι θέλω να τον καταστρέψω. Εδώ βρίσκεται και όλη η ουσία του σατανισμού. Δηλαδή η απόκτηση αυτής της πιστεύει της απόλυτης δύναμης και από την άλλη ότι βρίσκεται απέναντι του, ότι του εναντιώνεται, το καταστρέφει. Δίνονται συνήθως με μαύρα ενδύματα, και πολλές φορές οι κοπέλες παρουσιάζονται γυμνές. Υπάρχουν και περιπτώσεις σεξουαλικών οργίων. Υπάρχει μια έτσι συνήθεια σε αυτούς να δίνουν, να προσφέρουν στον νεοσφόρο, στο διάβολο, παρθένες. Και γίνεται ολόκληρη τελετή με αυτόν που έχει την ευθύνη εκεί και τα λοιπά, και ακολουθούν μετά διάφορα.
όσον αφορά τα σεξουαλικά. Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιούν οι πολλοί στις τελετές τους οι σατανιστές είναι τα ναρκωτικά. Μπορεί κάποιος να δει να πίνουν νερό και να μην γνωρίζει ότι μέσα στο νερό μπορεί να υπάρχουν ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες στη συνέχεια βέβαια φαίνονται ξεκάθαρα με τον τρόπο συμπεριφοράς όλων αυτών των ανθρώπων σε αυτές τις φοβερές τελετές τους. Δυστυχώς, οι τελετές υπάρχουν. Μακάρι να μην υπάρχει το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα φανερώνεται όταν υπάρχει ένα συγκλονιστικό γεγονός, όπως την περίπτωση του σαμανισμού με την κοπέλα που πέθανε στην Αραδίππου. Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι και στην Κύπρο γίνονται τελετές σαμανισμού. Μέχρι εκείνη την εποχή, δεν ήξερε κανένας ότι γίνεται κάτι τέτοιο στην Κύπρο, και όμως γίνεται, δυστυχώς. Πεντάλφα θεωρείται σατανιστικό σύμβολο γιατί κατά κάποιον τρόπο δείχνει τη μορφή του διαβόλου. Άμα τη δείτε πώς σχηματίζεται, και το κάνουν και με τα δάχτυλα τους, προσπαθούν να έβρουν διάφορα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούν και στις τελετές τους, τα οποία έτσι να τονίζουν αυτήν την διαφορετικότητά τους και ότι έχουν και αυτοί έναν συγκροτισμένο τρόπο λατρείας ή θρησκείας απέναντι σε οτιδήποτε άλλο. Όταν διαπιστώσουν ότι κάποιος θέλει να φύγει από τον σατανισμό, τότε αρχίζουν οι εκφοβισμοί και οι απειλές. Χρειάζεται πολύ δύναμη και μάλιστα εσωτερική πνευματική δύναμη για να καταφέρει κάποιος να ξεφύγει από τον σατανισμό. Είχα την εμπειρία τέτοιων περιπτώσεων που τελικά κατάφεραν να ξεφύγουν, να απελευθερωθούν, αλλά δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Όταν κάποιος δεν μπορεί να ξεφύγει επειδή τον απειλούν, επειδή τον εφοβίζουν, μπορεί να καταλήξει μέχρι και την αυτοκτονία. Και φαίνεται τελευταία κάποιες περιπτώσεις νεαρών προσώπων στην Ελλάδα ήταν τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις απειλές και το φόβο και κατέληξα στο απενόν, στην κατάσταση της, στην αυτοχειρία. Ο σατανισμός είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο και θα έλεγα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος αναζητεί στο διάβολο τη δύναμη, θέλει να αντλήσει από το διάβολο στη δύναμη, και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η επιβολή της δύναμης αυτής με διάφορους τρόπους στους άλλους, καταλαβαίνεις ότι δεν μιλούμε για μια υγιή κοινωνική σχέση. Άλλο είναι και οι ίδιες οι τελετές τους επικίνδυνες. Η αιμοποσία, το σφάξιμο ζώων ή ακόμη, δηλαδή, ναι, οι θυσίες ζώων, ακόμη και οι ανθρωποθυσίες που κάνουν στο διάβολο, μιλούμε για εγκληματικές καταστάσεις. Δεν μπορεί ο σατανισμός να μην είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος και κυρίως γιατί τρώει τα σωδικά μιας ολόκληρης κοινωνίας.